Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο ως κοινωνία και ως χώρα. Και δεν αναφερόμαστε μονάχα στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ και της Αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής, εγκαταλείποντας μια παράδοση δεκαετιών αδέσμευτης πολιτικής στον τομέα των διεθνών σχέσεων, αλλά αναφερόμαστε κυρίως στον τομέα της οικονομίας, όπου η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση με υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη εξουθενώνει τα λαϊκά νοικοκυριά. Αναφερόμαστε στον τομέα της εργασίας, όπου η πλήρης αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων, η κατάργηση του οκταώρου, οι απλήρωτες υπερορίες, οι απολύσεις χωρίς δικαιολόγηση έχουν οδηγήσει τους εργαζόμενους σε καταστάσεις και σε ένα καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα. Και αναφερόμαστε επίσης στον τομέα του τουρισμού, όπου παρά την καλή μέχρι στιγμής τουριστική κίνηση, έστω και αν αυτή υπολείπεται έναντι της κίνησης του 2019, εν τούτης αναπτύσσεται χωρίς στρατηγικό όραμα και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο, χωρίς τις παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες στα κρίσιμα σημεία, χωρίς να υπάρχει η στρατηγική για το τι ακριβώς τουρισμό θέλουμε και για την Ελλάδα και για την Κέρκυρα και τα Ιόνια νησιά. Εμείς σας καλούμε να συζητήσουμε για όλα αυτά. Για το σκοπό αυτό διοργανώνουμε την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ στην Πάνω Πλατεία μια ανοιχτή, δημοκρατική, πολιτική εκδήλωση, συζήτηση με τρεις εκλεκτούς προσκεκλημένους. Τρεις εκλεκτούς ομιλητές. Τον Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος είναι τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στον τομέα της ανάπτυξης και των επενδύσεων, τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, η οποία είναι τομεάρχης στον τομέα της εργασίας και των κοινωνικών υποθέσεων, και τον βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέκο Αυλονίτη, ο οποίος είναι συγχρόνως αναπληρωτής τομεάρχης τουρισμού. Καλούμε όλους τους Κερκυραίους και όλες τις Κερκυραίες να έρθουν, πρώτα απ' όλα να ενημερωθούν για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτούς τους τρεις τομείς, οικονομία, εργασία, τουρισμός, και συγχρόνως να πάρουν μέρος σε μια ανοιχτή, ελεύθερη, δημοκρατική συζήτηση.